την Μασίες σε κοιτώνει για τους καλών τεχνών. Αυτός πήγαινε εκεί. Σε ακούτε από λεπτά. Κάνει συναντηθεί καλό στην πλατεία. Ναι, πάμε τώρα. Λέω αυτό και αυτό. Λέω να έρθω κι εγώ. Και τι είδαμε εκεί ας πω. Ο Πάνος ο Σεραβγενός από την γραμμή ήταν. Αυτός έφυγε μετά και πήγε στη Γαλλία. Έλα κόψω. Στη Γαλλία, ο γιος του είναι αρχιτέκτον. Έλα κόψω. Στον Παρισίο. Στην Γερμανία. Στην Γερμανία ο πατέρας πέθανε. Η μητέρα του πέθανε. Για πες το Ματιόλι που ήταν να ανοίξει, που ήταν να ανάψει ένα κερί στον Άγιο Νίκο, ο Ματιόλι. Α, ο Ματιόλι, ναι. Είμαστε στη Σκύρου. Ψηλά πάμε, έχει μια εκκλησία. Όταν ζωγραφίζω από κάτω εμείς, είμαστε μια παρέα 4-5. Και ο καλούμενος πήγε να αφήνει το καβαλέτο. Ο καλούμενος, ναι. Ο Μάρκελος. Πάει να ανάψει ένα κερί στον Άγιο Νικόλα. Μόλις ξεκίνησε για να ανεβαίνει, φωνάζει ο Ιταλός. Καλούμενο, άναψε και εμένα ένα κερί στον Άγιο Νίκο. Γελάμε ακόμα. Στον Άγιο Νίκο. Τον άλλον στο Άγιο Όρος που είναι, λέει, όλοι έχουμε, που κάποιος έκανε κάτι και σας... Και λέει, να σας φτιάξω, λέει, τα δόντια, λέει. Στο Άγιο Όρος που είπε να σας φτιάξω τα δόντια. Που ζωγραφίζατε και κάποιος είπε κάτι και λέει, να σας φτιάξω. Όχι, λέει, τίποτα, ούτε δόντια θέλουμε, ούτε τίποτα. Αυτός ο Ιταλός ήταν εδώ στο Ιδί, εχμάλωτος των Γερμανών, μετά την τη συμφωνία που κάνανε η πατρίδα του. Με τους συμμάχους. Το ξεκλειδώσανε εδώ πέρα. Είχε μια φιλανάδα από κάτω από το Μυριέ. Την Άντα. Την Άντα, πότε. Για πες η Άντα που έφευγε και έλεγε άτο, άτο αυτό. Σπουδαία παρόλα. Κυρία, πέρα, πολύ κυρία. Σπουδαία. Σπουδαία κυρία. Και δεν ήταν αυτή η φιλανάδα, ήταν οι φίλοι της φιλανάδας. Τι έγινε. Η άλλη βαρέθηκε να έρχεται εδώ πάνω. Και η Άντα συνέχιζε να έρχεται. Τον αγάπησε και παντρεύτηκε. Και παντρεύτηκε. Τον αγάπησε η Άντα. Πήρε τον Άντα. Έτσι. Το γυναικάκι. Ναι, αλλά ήταν σούπερ γυναίκα η Άντα. Κλάση, κλάση. Η μισή πλευρά ήταν κλεισμένη. Είχε καλό μυαλό. Δεν το έδειχνε. Αλλά με τις κουβέντες του. Ναι, ήταν ολιγόλογη και κυρία. Άρα ήταν άνθρωπος κοινωνικός, ήθελε να γνωρίζει κόσμο, να συζητάει με κόσμο.